ηλικίες. Κύπρος η χώρα που γίνονται όλα, και εσύ κοιτάζεις και στάκεις προσοχή. Σε διατάζουν και σου φωνάζουν, και εσύ Κύπρε πρώτος στην γραμμή. Και τα παιδιά σου τα χρυσοψαράζουν, στέκουν και χάσκουν κι όλο απορούν. Στα ψέματά σου, στα σκάνδαλά σου, κλείνουν το μάτι κι αυτά χαμογελούν. Κύπρος της μάσας λοιπόν, και των κυρίων των βουλευτών, των μέσων των έξω τρελών, του φάτε να φάμε και παίξε μελών. Και παίξε μελών. Κι κατακόλπα εγώ μου τα όπλα να παρελάβνεις. Η χώρα που γίνονται όλα, φάτε να φάμε, δε μας θωρούν. Σουβλά σουβλάκια και παϊδάκια, τα παντελόνια δεν σε χωρούν. Σαμπαραμπα ταμ, σαγκαραμπα παμ, σαμποβαραμπα τα ταμ τα κατσατού. Σαμπαραμπα παμ, ηλαραραμπα τσαμ, ετσούμπα ταμ τα ρατσατούγα ταμ. Έλα, αγαπώ. Ναι, αγαπώ. Δεν μπορώ αυκό σήμερα. Ούτε αύριο. Αφού έφα την έγκατα, λέω την έφα. Επιθύμησα, σε επιθύμησα. Αγάπη, κάποιος έρχεται, να πλήσω, κάποιος έρχεται, μιλούν μετά, μάει, μπα. Εσύ είσαι, ρε. Ναι, ρε, έρχεται τρεις γκόμενες. Τρεις γκόμενες, ξέρεις, τρέγεται, αγώ, έτσι όπως συνδρόμενες τα μέσα, αλλά να θεωρούμε ότι μας τραπάζε λίγο καιρό και να νομίζουμε ότι είναι σκληρανίκοβα. Ακούω να σου πω, κάνουμε τα προβλήματα μου να χαρείς, α. Τα προβλήματα σου, ρε σου. Είμαι τη δική μου, δεν λένε τη κελέ μου. Θέλει να φκώ να με δει, θέλει να φκώ να με δει. Να μου να τα μου, φουλή να τρώμε την τάμεσα. Επίσης στη γιατρά να πιέσεις καμιά άλλη. Άδικος κόπος. Επίσης με την κοιτή και με τις φανείς, να είμαστε για να ρωτήν την άδεια μισή. Να δω ρε, πάπεις του δικαιωτή χαρτώνες ρε, θέλεις άδεια. Παλιόν το κόλπο, χαρτώ διάβαγω 8 φορές ως τώρα, έκανε υπόσες. Εδώ ότι παντρεύκες την φορά. Εντάξει, και να κλειστός κύκλος, ναι. Τσικητά, τσικη τσικητά, ταινία, ταινία, ταινία. Ρε, Σιρακλά, σειρά μου τον τότε που τραγουδά το τσικητά, τσικητά, ρε. Ρε, σειρά. Ξέρεις, ήταν τα τραγουδά. Α, συγκινείς με, ρε, φίλε, είπες με τότε. Εσύ που τον καιρό που μας στο στρατό, δεν τον τούτα, που ρε, με πεις τότε. Γιατί άμεσα σε μωρέ. Γιατί είναι μου, τάπος έπεφτε μαλλιό, ρε. Ρε, ρε, λεβέντης, ρε, ο διηγητής μας, ρε, ο τάπος ο λεβέντης. Καλό είσαι μας και πήγαν και στο στρατό. Εκτιμώ τον πολλά, ρε, αγαπώ τον πολλά εγώ. Γιατί είσαι καλά μόνο τον αγαπά. Λέω. Λοιπόν, ξέρεις γιατί σου είπα τότε, κύριε Σειρά. Γιατί ρε φίλε. Για να σου θυμίσω τα παλιά. Διότι έχετες έρκαμε ο φιλάρτης ο περιπτεράς τηλέφωνο ρε κουμάρος. Και αλλή μου ρε πότε να έρθετε να κάνουμε κανένα διαγωνισμό πιλότας. Και σκέφτηκα να πάω με το Σειράκλα μου τον τότε να κάνουμε τον διαγωνισμό. Άι φίλε μου, να το ξεχάσεις. Με ο Σειράς τον τότε δεν πάεις πιλότα. Γιατί την τελευταία φορά που κάτσαμε να παίξουμε πιλότα εμείς. Ναι. Θυμίζω να πω είναι. Θέλαμε τρεις πόντους ρε για να φύγουμε και αντίς να κρύψεις αν είσαι 8 της κούπας και κλείσε ο άλλος γιατί έβασταν 50 της κούπας. Εντάξει ρε, που θέλει να ξέρω ότι έκραμε 50 της κούπας. Ήταν η κακή στιγμή ρε. Όχι, όχι, τούτες λαφαζανίες είναι κακή στιγμή και πελάτε σε μένα να μην μου τα περάσεις ρε πάμπο. Για το παραδέχτου ότι είσαι ατζαμής στην πιλότα. Τι ατζαμή ρε, ρε που τότε σε εγώ έγινηκα καθηγητής της πιλότα ρε. Ναι, με πουτούν το δίπλωμα μάλιστα. Γιατί σε είδα ρε. Πού να με δεις κύριε. Πού να σε δω στο πανεπιστήμιο που διδάσκω τους υποψήφιους καθηγητές της πιλότητας. Να σε πιάνε τα ίγλυκλή σου και ακόμα σου τηλεφωνήσει η Μαρίνα. Εντά σου τηλεφωνήσει και η Μαρίνα είναι τα ίγλυκλή να σε πιάνε. Βάμπο, ξεκινήσαμε ωραία το πρωινό μας. Ξεκινήσαμε ωραία το πρωινό μας. Ναι, γιατί μου τις συναφέρνεις. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να μου πεις γιατί μου τις συναφέρνεις. Κύριε, εντάξει αυτενή το κομπιούτερ σου. Άντε τώρα, αμέσως σου λέω κομπιούτερ σου. Α, οποία η Μαρίνα. Τελεία, τελεία, τελεία. Εντάξει, κοπελιά, φέρετε όλα τα συνεργά σας. Μάλιστα, κύριε Μαστρεπά, ορίστε. Η σκούπα μας, ο φλόκος μας, όλα τα φτεγαράκια μας εδώ και τα υγιεινά μας τα γαντακιά. Μάλιστα, μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα πω στα μαγειρία να κάνω την επιθεώρηση μου, αλλά όταν θα έρθω πίσω θέλω οι τουαλέτες να λάμπουν.
Κατανοητόν. Κυρία Μαρούλα. Κυρία Μαρούλα. Κυρία Μαρούλα. Πώς απευθύνεσαι στον ανώτερο σου στρατιώτη? Μα... Μανικιούρ. Άτε, έγιναμε νουλί ίση και ομίδα μέσα. Κυρία Μαρούλα. Ξέρετε, εγώ... Κοινό που ξέρω, κύριε Λαέ, είναι ότι όταν θα επιστρέψω, θέλω να δω τις τουαλέτες να λάμπουν. Εντάξει, θέλω να τις γλύψετε, να δω την καθαριότητα που θέλω να δω. Μάλιστα, αν δεν τη δω την καθαριότητα, θα βγάλετε νούμερα πίντες επί μια εβδομάδα τιμωρία. Εντάξει. Μάλιστα, άστροφα, εντάξει. Λοιπόν, έληξε. Εγώ φεύγω. Ο χρόνος σας ξεκινά από τώρα. Τώρα εσύ να μου κατάλαβες, παιδε σπίτι. Έλα, ρί, έλα, ρί. Μια στιγμή να βάλω τα γάνκια, ρί. Ναι, είναι πολλά καλά. Το άλλο το δάχτυλο, ρε παπά, το άλλο το δάχτυλο. Ποιο δάχτυλο, ρε. Το ζαμιέν όφκαιρο το δάμε, δεν να μπω καμίζει τα χαμί. Όχι, ρε. Αφήσαμε το δείχνο τον όφκαιρο. Άρα, γιατί το λες με τα αρρώστες εγκάσεις γεννής σου. Πάλε ρε σειρά μου. Ξανέπες το. Όχι, εγώ ο Κούττουγος. Πότε ρε. Την περασμένη εβδομάδα. Εν του πήγαν αρρώστην η αμμά του. Αν πω τώρα στον κουζόνι εγώ. Πω το δύο πράγμα και όταν μας σώζει μετά. Σου ζήγω ρε πέλε. Οπα. Ντάπα ρε. Πες τη μαγική λέξη. Ρε μα χάνει ρε. Όχι φίλε μου. Πώς τώρα είναι χάνω, να το τραβάει χάνω. Οφείλω να ομολογήσω πως δεν σε καταλαβαίνω. Πολύ απλά φίλε μου. Παίζω τον πελόν και πάω ψυχίατρο. Ναι, βεβαίως κύριε Ταξιάκη. Όχι, όλα είναι μια χαρά. Μα δεν έχω ένα πρόβλημα με τα παιδιά εδώ, για όνομα του Θεού. Φυσικά, φυσικά υπάρχουν κάποιες στιγμές σαν πειθαρχία. Μα συμβαίνει, αφού έχω να κάνω με έφηβους. Τι να κάνω, κύριε Ταξιάκη. Μια χαρά είναι. Όλοι τους είναι καλά παιδιά, αυτό έχει σημασία. Από εκεί ξεκινούν τα περαιτέρω. Ποιον? Ο κύριος λαός είναι καλά. Τι εννοείς ιδιαίτερο? Βεβαίως τον προσέχω ιδιαίτερο. Τον κύριο λαό τον έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, κύριε Ταξία. Μη βρέξει και μη στάξει. Μαρτί, αν θέλω ίσω κάτι. Όχι, θέλω. Τέλος αρακάτω, ρε, τσα φασουλιά, ρε. Αφή ανέδεια, ρε μάνα ντρέπεσαι ρε. Εν κάνει δηλαδή που ήταν εγκατόν εγώ που έπρεπε εσύ κανονικά να κάνεις την δουλειά. Εν να μου είπε τσιόν πάνε, κατάλαβες. Σιγά ρε, σκοτώθηκες ρε, σιγά. Σκοτώθηκα, όχι φίλε μου. Τελικά είναι η παλιή που είχα δίκαιο. Αυτή είναι η ιδέα, ρε, τους παλιούς. Οι παλιοί απολυθήκανε, πήγαν έστω, σε πατρευτήκαν, να μπλουκάμαν και εμείς στα κόμμα δεν θα μιλώ. Ναι, συγκεντρώ, φορεγόνε για εκείνους τους παλιούς που σου μιλώ. Αλλά για ποιους, ρε. Για τους παλιούς, τους προγόνους μας που τουγέμουν, τις γιαγιάες μας και τους παππούες μας, ας πούμε. Μα από τους αθυμήθηκε, ρε, τώρα. Όχι, αθυμήθηκα τους, διότι αναλούσαν και καμιά κουβέντα παραπάνω στις 40 Εντάξει, τον λαό του και τον κύριο λαό του, καταλάβεις ο κύριος Φίνας. Εντάξει, κύριε Φίνας, να σε κάνει στρατηγό ο λαό, με φως. Αμα δηλαδή, πελά να μας δα μέσα να πιούμε κανένα καφέ να ηρεμήσουμε. Μάρτι, υπονοείς κάτι με γιον που πες πριν. Ούτου και κανή κουβέντε τσαπάντο τηλεφωνάτε. Δεν τα πάντω, το τηλέφωνο είναι στον αφακά. Εμένα δεν μου αρέσει να μου μείνουν με υπονομένα, γι' αυτό λάδε. Ρε, απάντα ρε το τηλέφωνο, ρε, μπορώ να διοικητήσου, ρε. Έμπαναν και αρχιός, ρε. Άρα, τέλος πάντων. Καλέσατε το καλύτερο όμα ευκόντης Ανατολικής Μεσογείων και των Βαλκανίων. Σας μιλάω ο αρχιμάγειρας Κούττουγος, παρακαλώ. Κουττουγέ! Πέντε μέρες φυλακή διότι χτύπησε πέντε τάγκα το τηλέφωνο και δεν το απάντησες. Και πέντε μέρες φυλακή διότι το χιούμορ σου εξεπερασμένο, Κούττουγέ. Και πέντε μέρες φυλακή γιατί... Ένα σκεφτό και να σου πω.
και σε 10 λεπτά δεν είναι ο καφές, δαμε. Άλλο 5 μέρες φυλακή, κούτου εκεί. Άντε να το πιω. Τι είναι ρε, τι έγινε ρε. Δεν πράγμα. Ρε με μείνες χασκοντός ρε, δεν πού έγινε ρε, ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Ο διοικητή. Ε, ο διοικητή, και τι σου είπε. Δεν κατάλαβα, είπε μου ότι έχω 15 μέρες φυλακή. Γιατί. 5 μέρες εμείχομαι επειδή άρχισα να βάλω στο τηλέφωνο. 5 μέρες φυλακή επειδή ήταν κακό στον αστείο μου. Ναι. Και 5 μέρες φυλακή για τον λόγο μου να μου πει σε λίγο. Ένα κουτσό και εγώ σου πω αλήθεια και βρίσκω το αδικό ρε φίλε. Για το τηλέφωνο δικαιολογημένε σε 5 μέρες φυλακή, διότι εγώ είπα σου να το απαντήσει και δεν το απαντήσει. Ναι. Για τι άλλε 5 πάλι έχει δίκιο ρε φίλε, διότι α σου πω έτσι μεταξύ μα θα εστιάσω τσόφτη. Μάρτι, εμού. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σε κυλίντρισα? Ποτέ. Έρχεται η ώρα σου! Μάνι σταματά να τρέσει τον καζανάκι ρε. Δεν που δεν θα σου μωρέω, πάμε τίποτε τραυλικό στα γέρι. Μάνι σταματά, ρε σταματά, σπάς το ξέρω να μου να κάνεις. Μα δουλειά του τι Εγώ βουλευτής άνθρωπος να καθαρίζω τουαλέτες. Καλά, για το όνομα του Θεού σταμάτα να μουρμουράς. Ο γερός που σου είναι βουλευτής επέρασε να επιστρέψει. Τώρα πρέπει να συζητήσει με την ιδέα του στρατού. Sorry. Ενώ μια στιγμή που τα μαγειρία στις τουαλέτες, στις τουαλέτες στις Σκοπιά, τι τα ήθελα εγώ ρε παπά, στα παπαρανιά, παρανιά, κατάπιες ράδιο ρε παπά. Με μουρμουράς ρε παπά, έλειωνε πια καμιά σύγχρονα, θα πετάξω τώρα να φεύγει. Γιατί θα έρθει η μαστραπά και ο κατήσι μας, θα υπάμε και δυο άλλους. Η μαστραπά και η μαστραπά. Ποια νομίζει πως είναι η μαστραπά, α? Η κοντοστούπα, η κομπλεξική, η κακάσιμη. Μα δεν μου βουλεύκεις ρε όλα, δεν μου βουλεύκεις αμύρο. Η καλύτερη λοχεία τη εθνική σουρά. Κυρία Μαστραπά, διαρωτώ με δηλαδή μέχρι τώρα τι καλά που κάνετε τη δουλειά σα, γιατί δεν σα έδωσαν κανένα νησάνινο τώρα. Πρόσεξτε να δείτε. Μόλι γίνω βουλευτή ξανά ή αν διοριστώ υπουργό άμυνα, το πρώτο πράγμα που θα σα κάνω θα σα δώσω βαθμό. Αντρέ, προσοχή! Θέσει για κάμψει λάβατε! Ρολάντο! Μάλιστα, Αστραπά! Ετέλειωσες τη δουλειά σου! Μάλιστα, Αστραπά! Φύε, πιένε στο θάλαμο σου! Μάλιστα, Αστραπά! Κύριε Λαέ! Ένας βουλευτής πόσα χρόνια είναι μέσα στο αξίωμα του? Πέντε! Πέντε, α! Επί 100! Τόσες κάμψεις θα κάμνεις και όταν θα έρχεσαι από τα κάτω προς τα πάνω θα φωνάζεις «Συγγνώμη, κυρία! Επιλοχίας!» Κατανοητόν! Τι τα ήθελα εγώ τούτα! Τι τα ήθελα εγώ τούτα! Τώρα δεν που γράφεις ρε, να τι να κάνεις! Ωραία, εσύ πήρες, γιατί σε έρθω μάζω, έπρεπε να τα παίξω πιλότητα μαζί σου. Έρθα! Εμένα έρθει ρε, άντε! Προτιμώ να κάτσουμε στο στρατόπεδο να βγάλω γερμανικό νούμερο, και όταν θέλεις παρά να παίξω πιλότητα μαζί σου. Άρα έβγαλε και παλιά γερμανικό νούμερο, ωραία, σκάπου σου το έβγαλε ενώ αχικαλή σου. Οκ, τώρα λοιπόν, ενάρτης ή εθάρτης, πώς και μου λέω ρε. Ακού να δεις ρε σειρά. Θα έρθω υπό έναν όρο. Χα, βάλε και όρος. Ακού. Εκιά μας. Την κατηγορία την Μαστραπάν εμπήκε μέσα άκουσεν τον. Δεν μάσχεσαι ρε, δεν μου είχε. Τραβακάψεις ακόμα. Εν τω μεταξύ, που είναι οι άλλοι
Κυριάκο, είναι ένα διάκλαση με ψυχίατρο και ο κούτσοκος εγώ στα μαγειρία. Άισμα ρε, παρέτα ρε. Τον Κυριάκο είναι μπόκαμε ρε. Είπε στο ψυχίατρο ρε. Γιατί? Ήθελα πια άλλη άλλος, ξέρω. Μα τώρα σου μάρουμε ρε. Ναι ρε. Πότε γίνει το πράγμα ρε. Τώρα Απριλίου. Ρε και καθόμαστε τα μέρη. Πάρα το βέβαια με χάζει ρε, τέλειωνε ρε, σιγά σίγουμα. Θα κάνω τηλέφωνο, κόριε, φιλαλίνα, για καμιά παραγγελία για να τους πάρω άλλο πως όρνη θες. Άντε να δούμε. Ποιος μίλα? Ο Ασκάς. Ποιος Ασκάς? Ο Ασκάς λαλός. Μα ο Έπι. Όχι, το χορκόν Ασκάς. Και έχω κάποιον πρόβλημα και θέλω να το λύσω. Να κλείσεις ένα ραντεβού, σε παρακαλώ. Γιατρέ, με μένε βριάζεις σου τώρα. Αστιεύκοζε ρε Ασκά. Πέ μου ρε, είναι που συμβαίνει. Πρέπει να έρθεις στη μονάδα ανεπίγον. Γιατί? Αφήστα γιατί σε λαγλίωρα, έτσι είπε ο δίκητης. Μα... Με μά με ξημά ρε γιατρέ, παρέτα ό,τι κάνεις σε λαγλίωρα, είσαι μακριά. Όχι ρε, είμαι μαζί με την Έφη, πάμε δάμε πιο κάτω σε ένα στρατόπεδο κοντά σας. Αλλά σε δυο λεπτά να είμαστε τζαχαμε. Οκ. Εντάξει ρε. Ναι μου, τι συμβαίνει? Ξέρω και εγώ, εδώ έπιαμε τηλέφωνο και λέει μου ελάτε τώρα στην μονάδα. Να πάμε να δούμε. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος μητσής πρέπει να έπαθε ψυχολογικά. Κάποιος πρέπει να έπαθε ψυχολογικά. Ρε Ασκα, έβρε στον πουνί ρε. Ήβρα τον κύριε διοικητά, ευτυχώς δεν τα με κοντά όπου και να σε ακούτω. Ο εχθρός πλησιάζει. Χάσαμε ένα λόγο. Έλα κυρία μου, έλα πρώτα. Ρε Ασκά. Ναι κύριε. Ρε, και ρε Μαμπο, φυσικά. Ναι. Εκάμε τίποτα του Μητσί, ρε. Δεν κύριε Δικητά, το όνομα του Θεού. Εγώ το Μητσί σήμερα ούτε που το είδα. Κύριε Δικητά, λόγον τιμής. Λόγον τιμής το λέω και το εννοώ. Ειδικά σήμερα δεν έχω πει σε κανέναν τίποτε. Είμαι αθώος, πραγματικά. Δεν είναι βαρετές κουβέντες, ρε Ασκά. Ανθρωπινές ασκότητες. Δηλαδή τι σου είπε ένα Ασκάς, περί τίνος πρόκειται? Πρέπει να σοβαρών το περιστατικό από ό,τι κατάλαβα. Ναι ρε παιδί μου σοβαρών, αλλά τι αφορά κάποιον στρατιώτη ή κάποιον αξιωματικό? Και πού θέλει να ξέρω κόρη Έφη, τώρα μπορεί να πάμε να δούμε και να δούμε ποιος εμπονεί ο άρρωστος. Μπορώ να ξέρω, μπορεί να το κατεβάσει και λέω ποιος αρρώστησε. Ωραία, μπορείς να μου πεις γιατί νευριάζεις τώρα, μια ερώτηση είναι έκαμα. Να με ρωτάς πράγματα που μπορώ να σου απαντήσω ή πράγματα που δεν μπορώ να σου απαντήσω. Καλά, okay. Εγώ τώρα ήταν να μου στη φάρμα να καθαρίζω κουνέλια και εόρνητες, όχι να γυρίζω με στα στρατόπεδα. 500, κυρία Μαστραπάνω. Τούτη δεν μέτρα. Γιατί? Διότι είπαμε να λέεις, κύριε Λαέ, συγγνώμη κυρία Επιλοχίας και όχι κυρία Μαστραπά. Συγγνώμη κυρία Επιλοχίας και όχι κυρία Μαστραπά. Ένα τέχω άλλον, έμαθα το μάθημά μου. Κύριε Λαέ, εγώ είμαι κοντοστούπα. Ποτέ κοντοστούπα. Όποιος πει έτσι κουβέντα θα του δώσουμε στο στόμα. Κύριε Λαέ, εγώ είμαι κομπλεξική. Για όνομα του Θεού, κυρία Μαστεπά, κυρία Επιλοχίας, εσείς είσαστε πολύ καλός και πολύ δυνατός χαρακτήρας, αδαμάντινος χαρακτήρας που είσαστε. Σήκω πάνω, κύριε Λαέ. Μάλιστα, το ξεσύρθος. Σήκω πάνω, κύριε Λαέ. Είναι εύκολο πράγμα, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Και την επόμενη φορά, κύριε Λαέ, όταν θα έχετε κάτι να πείτε για μένα, θέλω να το λέτε μπροστά μου και όχι πίσω μου. Βεβαίως, βεβαίως. Οπωσδήποτε, διότι εγώ εξετοίμησα το χαρακτήρα σας και είσαστε πάρα πολύ καλοί και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πηγαίνετε. Μπορείτε να πηγαίνετε στο θάλαμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλάστησε και τον τζόκι μας στην κεφαλή σου. Κάρτο για μου, είσαι μέσα στο γραφείο. Κάρτο να πάρει. Καλημέρα, καλημέρα. Πόση ώρα να έρθει? Είναι και η Εσποσίνη Ανδρέου μαζί. Γεια σας κύριε Ρικητά, πώς είστε? Γεια σου, καλά είμαι, καλά είμαι, μια χαρά. Τώρα που σε βλέπω είμαι καλύτερα φυσικά. Α, συγγνώμη παιδιά, έχει να τρεχούμε ένα πρόβλημα με ένα στρατιώτη εδώ. Δηλαδή κύριε Ρικητά?
Κύριε Κουνή, ένα στρατιώτης μας ο Κυριακού, κάτι έπαθεν, κάτι τον έπιασε και φωνάζει «Επιάσαν μας». Α, είναι ενδιαφέροντο που μου λάζεις, ρε Μάμπο. Τώρα πού μου βρίσκεται τόσο στρατιώτης. Από εξή αύριο, Μάμπο, στο ιατρείο. Έχουμε τον ιστοιατρείο, κύριε Κουνή, και εξετάζει τον ιατρός μας, η κυρία Φανή. Να πάω, δείτε εσείς. Ωραία, ωραία, εγώ θα πάω τώρα τον εξετάσω. Αν σε μισή ώρα δεν επιστρέψω, να περιμένετε άλλη μισή ώρα. Ένα λεπτό, κύριε Κουνή, θα σας ανοίξω. Αντρέου, ακούεις τίποτε ρε. Σαν να μου ζεις τον Κουνή ρε. Ο Κυριάκου γεν παίζει καλά, ο ρόλο του ξά. Αν και τα μερά, λόγω σε φιεμπρέα πήγαινε στο ιατρείο. Ναι, που κάνουμε ρε, πάμε και το ακούσουμε ρε, πάμε στο ιατρείο, τι γιώνω. Πά, αφήνε πολλά περίεργο να ακούσουν τα νεόλα, στην τα κάνουμε κουντή. Ρε, τσάκρισε ρε. Πάμε. Γεια σου, γιατρέ! Γεια μου, γεια μου! Πώς πάει ο ασθενής? Νομίζω ότι έχει χαριστήσεις, γιατρέ! Αφήστε με, αφήστε με μόνο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Πώς σε κάτω, γεια μου, κάτσε κάτω! Γεια μου! Πώς νιώθεις, πώς νιώθεις! Τι μας ακούς, μην ακούς τα πολλά μου στήρα, να ακούσουν κόρα. Μπορεί να ακούσουν, γίνεται, να ακούσουν κόρα. Γιατί να ακούσουν, γεια σου! Κυριάκου, Κυριάκου, έλαγε μου, κάτσε. Έρχονται. Ακόμα, αλλά πως την είσαι στην έρχονται. Μα ποιοι είναι άρτουγε. Οι Σπαρτιώτες. Κι. Οι Σπαρτιώτες, είσαι βάλα στην αρχή, αλλά στρέφουν τα πάντα. Πέρα μου, οι Σπαρτιώτες έφτασαν και στη λεωφόρο. Νομίζω πως δεν υπάρχει λεωφόρος. Α, έλεγε. Να σου πω, ο Παναθηναϊκός την Κυριακή που είναι να παίξει. Στο Μάγκα! Α, ωραία. Τι άλλο. Έξω, εσείς να μου πείτε. Να σου πω, κοίταξε, βάσει της θεωρίας του μεγάλου Φρόιν, πρέπει να πάσχεις από αρχαία φαντασία. Να σου πω, Κυριάκου, στο σχολείο ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα? Ιστορία και γνωσία. Βέβαια, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Αυτόν είναι. Θα πάρεις μία εβδομάδα άδεια και θα πάει σπίτι σου να την έρθει. Ευχαριστώ για την εμπάντα, πρόσεχε, γιατί έρχονται, πρόσεχε. Περάστε, θα στείλω γιατρός. Έτρε, κύριε Κουνή. Τι έγινε, έκαμε σου επίθεση. Όχι. Γιατί βράμε σε λίποτε. Ήταν σε μια κατάσταση δέξαλη. Μπόρεσα να το συνεφέρω, παιδιά. Κατάφερε να ρω, κύριε Άγουρ. Κατάλαβες, κύριε. 7 μέρες άδεια. Να κέψω ρε, άπαιζον πελώτα μέσα, αλλά μου είναι, είπες και πιο ρε, καμιά άδεια. Όχι τώρα όμως. Περίμενε τι άλλη αυτό, φίλε μου, ηρεμήσουν τα πράγματα, αν πάεις τώρα ως πεις θέλω άδεια, αν πάθω και 10 τάγκα, 15 τάγκα, 20 τάγκα, κατάλαβες. Στρατιώτες, τι κάνετε εδώ, Χορεύκαμε. Χορεύκουμε, δεν μας. Όπα, συμπεθέρω. Πρόσεχη. Χορεύκετε. Είδα σας ότι εκρυφακούετε μέσα στο ιατρείο. Και κάνετε και μάτι μες στο ιατρείο. Να μπονεί. Ξυντύνετε γιατρόνα και θέλετε να θωρείτε. Κύριε Μαστραπά, παρεξήγηση. Σκασμός. Κύριε Μαστραπά. Σκασμός και εσύ, Ανδρέου. Άτε να δούμε. Εν δυο κάτω. Έλα, κάμετε το καλά να βλέπω. Εν δυο κάτω. Ναι. Έλα, κύριε Πουνιπέ, μας τι έγινε. Μην ανησυχείτε, κύριε Ρίγητα. Αυτό συμβαίνει συχνά σε κόσμο ο οποίος παθαίνει αιμονή με την ιστορία. Δεν κατάλαβα, δηλαδή ταυτίστηκε με κάποιον από την ιστορία. Ακριβώς αυτό που είπετε. Ο συγκεκριμένος στρατιώτης, δηλαδή ο Κυριάκου, νόμιζε ότι ήταν Αθηναίος στην εποχή τότε που έγινε εμπλοκή με τους Σπαρτιάτες. Καταλάβατε. Καλά, ευτυχώς που ταυτίστηκε και το διάστημα, και την εποχή, είναι κύριε Κουνή. Τι θέλεις να πεις, Παμπό. Φανταστείτε να ταυτίζετε με την εποχή, ας πούμε, του Προκρούστη.
Είναι μόνο τόσο ο Προκρούστης. Ο Προκρούστης, κύριε Ριγητά, ήταν ένας αρχαίος ο οποίος, άμα περνούσαν οι περαστικοί, που και έβαλαν τους φασιάν κρεβάτι τους περαστικούς, και ό,τι έξεχε το κρεβάτι, είναι έκοφκεν το. Αν έξεχε το πόδι του, πήγαινε τσάκ έκοφκεν το. Αν έξεχε το χέρι, έκοφκεν το. Κατάλαβες. Αν ήσουν πιο κοντός, εγλίδωνες τι. Όχι, αν ήσουν πιο κοντός, κύριε Ριγητά, έτσι περίπου στο δικό σας το ύψος, τράβαν τα πόδια και τα χέρια, ώστε να φτάσουν πας στην καρκόλα. Αγαπή, κατάφερα τα. Δεν είναι και μια εβδομάδα αναδία. Το λοιπόν, σας τις βαλίτσες σου, θα πάμε τρεις-τέσσερις μέρες όπου θέλεις, διακοπές μαζί, τέλειωσε. Τι έκαμα. Τι έκαμα, έκαμα τον αρχαίο Έλληνα μισή μου, ήρθαν οι Σπαρτιάτες να με δέρουν και εντάξει, κατάφερα τα, στο μέντο συζητάς. Α, μιλώ σου, αν με θώρες, τι να σου πω, δεν είχε λάθος, δεν είχε λάθος, με τίποτε. Το λοιπόν, αγαπή, να κλείσω και να σε πιω ύστερα, εντάξει, να φκώσει λίγο, φιλιά, φιλιά, bye. Άντε και περιμένεις η Πινελόπη Οδυσσέα! Είμαστε τα παιδιά της Κύπρου τα καλά, Κυπρέες σε προσέχουμε και...